Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 18 Μαρτίου σήμερα η εκπομπή αυτοδιοικητικά μαζί σας μέχρι τις 7.30 για τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις που προέρχονται από την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και όχι μόνο. Ευθύς αμέσως θα καλησπερίσουμε τον Χρήστο Χατζημίση που είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας για να δούμε αναλυτικά τις τελευταίες ειδήσεις. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμά της, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τρία έργα πρασίνου. Μιλάμε για Καλαμαριά, Σταυρούπολη και Σικές. Ακριβώς, Κατερίνα, μέσω του προγράμματος βιώσιμης και αστικής ανάπτυξης, το ένα πρόγραμμα στο οποίο δίνει μεγάλη έμφαση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η διοίκηση της Περιφέρειας. Εγκρίθηκαν λοιπόν τρία έργα σε Καλαμαριά, Σταυρούπολη και Σικές, τα οποία αναμένεται να διαμορφώσουν νέες καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του αστικού ιστού με ενίσχυση πρασίνου σε επίκνοδο δομημένες περιοχές, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Με αυτές τις παρεμβάσεις και με όλα τα έργα του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, η περιφέρεια δημιουργεί σε πολλά σημεία νησίδες πρασίνου, οι οποίες αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, περιορίζουν τους ρήπους και δημιουργούν τη βάση για μια Θεσσαλονίκη πιο βιώσιμη, πιο ανθρώπινη και πιο ελκυστική, όπως τονίζεται από την ίδια την περιφέρεια. Τώρα, αναλυτικά, Κατερίνα, στο Δήμο Καλαμαριάς εγκρίθηκε η διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Λιανίδη και Δελιγιανίδη. Το έργο εκεί είναι κατασκευή χώρου πρασίνου εμβαδού 785 τετραγωνικών μέτρων επί των δύο οδών και δύο ανώνυμων πεζοδρόμων. Στόχος, βέβαια, είναι η αύξηση του πρασίνου, η βελτίωση λειτουργικότητας του χώρου, η δημιουργία χώρων συγκέντρωσης και αναψυχής και η ομαλή λειτουργία κυκλοφορία πεζών στα πεζοδρόμια. Στο χώρο προβλέθηκε και η δημιουργία τεσσάρων ενωτήτων αναψυχής με καθιστικά τραπέζια και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ θα τοποθετηθούν και κάδια ανακύκλωσης και φυσικά ο απαραίτητος φωτισμός, ενώ το πάρκο θα διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο φύτευσης και άρδευσης. Ο προϋπολογισμός είναι 108.516 ευρώ. Σίγουρα θα είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την περιοχή εκεί. Αντίστοιχα και στον Παύλου Μελά, σωστά. Σωστά, για το Δήμο Παύλου Μελά. Και εκεί έχουμε δημιουργία πράσινου δώματος στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολη. Στο συγκρότημα συστεγάζονται το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το εργαστηριακό κέντρο του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, τόσο προς την έκταση, που είναι 12.000 τετραγωνικά μέτρα, όσο και προς τον αριθμό των μαθητών που φιλοξενεί, που είναι 2.662 και 255 άτομα διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολικό κτίριο, το οποίο δεν σκιάζεται από πουθενά, και στο δώμα του αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν εκεί αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το πράσινο δώμα και με την ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένονται πολλά περιβαλλοντικά ωφέλη μέσα από τη μείωση ενεργειακών απολειών και των θερμικών ανταλλαγών του κτηρίου με το περιβάλλον, ενίσχυση της ηχομόνωσης, διαχείριση των αυρίων υδάτων και τη μείωση του συντελεστή απορροής τους, τη συγκράτηση των επιπλευρών σωματιδίων και τελικά βέβαια την αναβάθμιση της πράσινης λειτουργίας της περιοχής. Είμαστε στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, στο Δήμο Νεάπολης, το πάρκο των Ήχων είναι αυτό που εγκρίθηκε, που είναι ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα, Λευκάδος στις Σικές. Αντικείμενο εκεί είναι η κατασκευή και αναβάθμιση και βελτίωση του υφιστάμενου χώρου πρασίνου με τη διαμόρφωση νέου σε συνολική έκταση 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Στόχος βέβαια είναι ένα ανακαινισμένο πάρκο με ακόμη περισσότερο πράσινο, περισσότερα δέντρα, πέτρινους πάγκους, άξονες κίνησης πεζών, προσβάσιμων από όλους, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα και άξονες κίνησης στην περιφέρεια του χώρου πρασίνου κατά μήκος των οδών Λευκάδος και Πλαστήρα. Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης αυτής είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ, Κατερίνα. Μάλιστα. Πάμε τώρα, Χρήστο, στη Θεσσαλονίκη για την εβδομάδα που διανύουμε την προσοχή. Πέμπτη, η πόλη θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 19 χρόνια και αφορά την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και την αξιοποίησή της στην αγορά, με λίγα λόγια. Να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Για την οποία και πάρα πολλά λέγονται και ακούγονται, Κατερίνα. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη, το πρώτο Expo North. Το σημαντικότερο αυτό συνέδριο για την αξιοποίηση
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Είναι την 5η 21 Μαρτίου σε ξενοδοχείο κεντρικό της πόλης. Οργανώνεται σε συνέχεια 19 χρόνων επιτυχημένων συνεδρίων στην Αθήνα με σκοπό να συζητηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς της Θεσσαλονίκης και της Βορειοελλάδος γενικότερα, ενώ θα παρουσιαστούν και οι τουριστικές επενδύσεις αλλά και η εξέλιξη μεγάλων έργων στην περιοχή, όπως επίσης και οι διεθνείς τάσεις και οι ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης της αγοράς μέσα από το διάλογο, την ενημέρωση και τη δικτύωση. Και θα πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά θα πρέπει κάποιος για να το παρακολουθήσει να κάνει μια προεγγραφή στο www.prodexponorth.gr. Μάλιστα. Και να κλείσουμε τώρα βέβαια με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έρχεται πάλι μέσα από την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εκδήλωση όμως που θα λάβει χώρα στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Άλλος ένας τομέας όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει μεγάλη έμφαση με σύνθημα «Η ευκαιρία που ζητάς». Ξεκινά αυτή η ενημερωτική εκστρατεία για δύο νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 64 εκατομμύρια ευρώ εδώ, στο πλαίσιο βέβαια του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Όπως είπες και εσύ, η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο. Και η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και τον ενδιάμεσο φορέα ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ. Στόχος βέβαια είναι η ενημέρωση και η κινητοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της περιφέρειας και η ενεργοποίηση νέων ανθρώπων και ενδυνάμει επιχειρηματιών που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, ώστε να αξιοποιήσουν αυτά τα 64 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται δημόσια δαπάνη. Οι συγκεκριμένες δράσεις απευθύνονται στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας και βεβαίως μιλάμε για τους νευραγγελικούς τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός για τη δράση, ίδρυση και εξυγχρονισμός πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού είναι 52 εκατομμύρια ευρώ και κάθε επενδυτικό σχέδιο επιχορηγείται με ποσοστό 45% του προϋπολογισμού. Από 100.000 έως 600.000 ευρώ. Ο δε προϋπολογισμός για τη δράση εξυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών είναι 12 εκατομμύρια ευρώ και το επενδυτικό σχέδιο επιχορηγείται σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του από 30.000 έως 100.000 ευρώ. Άρα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες τις λεπτομέρειες. Θα πάμε να δούμε τώρα επόμενες ειδήσεις που έρχονται από την Θεσσαλονίκη και την Νέα Μηχανιώνα. Να ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση στη Νέα Μηχανιώνα, καθώς εκεί το βράδυ κάηκε ολοσχερός κατοικία. Και η απόλυση ήταν, ευτυχώς οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί. Είχαμε όμως άλλες απώλειες έμψυχα. Ο Βασίλης Παναγιωτήτης όμως θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Δυστυχώς κάηκαν, όπως είπες και εσύ, δεκάδες ζωντανά κατοικίδια, ζωάκια που διατηρούσε το νεαρό ζευγάρι στο σπίτι που διέμενε. Η φωτιά που ξέσπασε μετά τις 4 τα ξημερώματα σε λιόμενη κατοικία στη Νέα Μηχανιώνα ανατολικά της Θεσσαλονίκης δεν μπόρεσε να καταζεστεί έγκαιρα και να σωθούν όλα αυτά τα δεκάδες ζωάκια που φιλοξενούσε το συγκεκριμένο ζευγάρι στην οικία του. Οι δύο ένοικοι, να πούμε, κατάφεραν να βγουν ευτυχώς τουλάχιστον από την καταστροφή που υπήρξε εγκαίρως από το φλεγόμενο σπίτι και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο που ξέσπασε, Κατερίνα, η πυρκαγιά που είναι επί της οδού Σμύρνης, έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής άμεσα και μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκαν απανθρακωμένα τα δεκάδες αυτά κουφάρια μικρών ζώων όπως χάμστερ, κουνέλια, ερπετά και άλλα είδη ζώων και ερπετών που φιλοξενούσαν, όπως είπα και πριν, το συγκεκριμένο ζευγάρι. Γνωρίζουμε πού οφείλεται η πυρκαγιά, Βασίλη. Αυτό, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, είχε επιστρέψει το ζευγάρι σπίτι του μια ώρα πριν ξεπηδήσουν οι πρώτες φλόγες από το σώμα, το θερμαντικό σώμα που είχαν στην κουζίνα για να θερμαίνονται. Το είχαν ανοίξει κάποια στιγμή για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πιθανόν βραχυκύκλωμα. Το συγκεκριμένο σώμα πήρε φωτιά και γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε στον χώρο και επειδή το σπίτι ήταν και από ξύλο, ήταν λιώμενο και ήταν από ξύλο φτιαγμένο, έγινε παρανάλαμα το πυρός κυριολεκτικά. Ευτυχώς που είπαμε μέσα σε όλη την καταστροφή που υπήρξε, τουλάχιστον αυτοί οι δύο άνθρωποι μπόρεσαν και βγήκαν από το σπίτι και δεν θρυνήσαμε και ανθρώπινα θύματα.
Μάλιστα, πάρα πολύ επικίνδυνα και κάποιες φορές έχουμε συζητήσει, Βασίλη, και έχουμε πει και μέσα από ρεπορτάζ πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις αγορές μας όσον αφορά όλα αυτά και τα θερματικά σώματα και άλλα είδη, ώστε να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Και φυσικά τη χρήση τους, Κατερίνα, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε σωστά και με ασφάλεια. Σωστά. Βασίλη, τώρα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα κρούσμα βανδαλισμού σημειώθηκε. Μια ολόκληρη σιδερόπορτα σηκώθηκε κυριολεκτικά. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό που γίνεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο καιρό, κάναμε πάλι το ρεπορτάζ στη συγκεκριμένη σχολή, στο συγκεκριμένο κτίριο. Και πάλι, γενικότερα, έχει πέσει πάρα πολλές φορές θύμα βανδαλισμών, να το πούμε κάπως έτσι να το χαρακτηρίσουμε. Καθώς οι βανδαλισμοί πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο στα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι έρμεα όλα τα κτίρια. Αυτών των άγνωστων, γνωστών άγνωστων, όπως τους χαρακτηρίζουμε πολλές φορές, οι οποίοι συχνάζουν, κάνουν πάρτι τα Σαββατοκύριακα και εκεί, εκείνες τις στιγμές, πραγματικά διαλύουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε μια καγκελόπορτα, μια σιδερένια πόρτα, η οποία έχει τοποθετηθεί το περασμένο Σάββατο για να εμποδίσει να εισέρχονται όλοι αυτοί που δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο μέσα στους χώρους Πανεπιστημίου. Όμως φάνηκε πως αυτό τους προκάλεσε ιδιαίτερα και μάλιστα χρησιμοποίησαν, όπως μας είπε και ο κοσμήτωρας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κατσιφαράκης, οι δράστες χρησιμοποίησαν υλικά τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν ερασιτέχνες, αλλά επαγγελματίες στο είδος τους. Μιλάς για να κόψουν δηλαδή τη σιδερόπορτα. Ακριβώς. Χρειάζονται συγκεκριμένα εργαλεία. Ναι, και αυτή η πράξη δείχνει ότι δεν μιλάμε, όπως είπε και ο κ. Κατσιφαράκης, δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες σε αυτά που κάνουν, αλλά επαγγελματίες. Πήγανε με συγκεκριμένο σκοπό, να ξυλώσουν τη συγκεκριμένη πόρτα, ώστε να μην τους εμποδίζει να μπουν και να εισέλθουν στους χώρους πανεπιστημίου. Ο κ. Κατσιφαράκης, στις δηλώσεις του μάλιστα, μας είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες θέλουν να είναι το πανεπιστήμιο ανοιχτός χώρος, να μπορούν να εξυπηρετούν τα διάφορα συμφέροντά τους. Είτε αυτό έχει να κάνει με. Να το φτιάχνουν ως ορμητήριο, να το χρησιμοποιούν ως ορμητήριο για τα επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς και να μπορούν να τροφοδοτούνται με μολότοφ ή οτιδήποτε άλλα υλικά, είτε ως διακίνηση ναρκωτικών. Αυτά τα δύο κομμάτια είναι που καθιστούν το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή έρμεο όλων αυτών των ανθρώπων Βασίλη, που δραστηριοποιούνται παρανόμως στο Πανεπιστήμιο. Τι ώρα πιθανολογείται ότι έγινε το συμβάν? Το περιστατικό έγινε ξημερώματα Σάββατο προς Κυριακή. Τώρα, και φυσικά δεν υπάρχει φύλαξη σε 24 ώρες βάση που να περνάει από ακριβώς όλα τα σημεία. Και να πούμε το σημαντικό είναι ότι, Κατερίνα, τη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία ζυγίζει αρκετά κιλά, είναι σιδερένια πόρτα, την ξύλωσαν με ειδικό μηχάνημα, πιθανόν αλυσοπρίωνο ή οτιδήποτε άλλο που χρησιμοποιήθηκε. Και δεν τους πήρε χαμπάρι κανένας, δεν έγινε αντιληπτή. Την ξύλωσαν, την μετακίνησαν, την πέταξαν. Και τη μετακίνησαν και περίπου 20 μέτρα στη συνέχεια. Και την πέταξαν μέσα σε ένα ακάλυπτο σημείο. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Κατανοητό, βέβαια. Θέλει ώρα, θέλει χρόνο, που σημαίνει ότι αυτό, όλη η πράξη κάτσε αρκετές ώρες, αρκετή ώρα, αλλά κανείς δεν υπάρχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εκείνες τις ώρες για να το προφυλάξει. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλή σου συνέχεια. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τα ρεπορτάζ μας αναλυτικά μέσα από βίντεο και συγκεκριμένα θα μεταφερθούμε στην οδό Μαρτίου, την 25η Μαρτίου της Θεσσαλονίκης, κάποτε ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους και μια πολύ δυνατή, με μεγάλη δυναμική τοπική αγορά. Σήμερα η εικόνα αυτής της οδού δεν είναι η ίδια, όπως την θυμόμαστε. Ένα κομμάτι της βέβαια υπέστη απώλειες λόγω των εργασιών του μετρό στο ύψος της Δελφών. Από εκεί και πέρα όμως, όπως κάθε τοπική αγορά στην Θεσσαλονίκη, δυστυχώς παρακμάζει, ενώ οι επαγγελματίες συνεχίζουν και επιμένουν να δίνουν τον αγώνα τους. Ακόμη και με δελεαστικές προσφορές, οι καταναλωτές δεν κοιτάζουν τις βιτρίνες των καταστημάτων στην οδό της 25ης Μαρτίου, έναν εμπορικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, καθώς η πτώση του τζίρου τους ολοένα και γίνεται πιο αισθητή. Είδατε κανένα κυκλοφορία εκτός από αυτοκίνητα? Δηλαδή, έχετε δει στα μαγαζιά που μπήκατε ανθρώπους να ψωνίζουν? Ναι. Οι πτώσεις από χρονιά σε χρονιά είναι τεράστιες. Είναι μεγάλες. Εδώ μιλάμε, έχει αλλάξει πλέον από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δεν μιλάμε για χρόνια. Έχει ο κόσμος λεφτά στη τσέπη του, δεν θα ξοδέψει για μας πρώτα. Θα φάει, θα ντυθεί, θα ζεσταθεί και τελευταία εμείς.
τα εμπορεύματα παραμένουν στα ράφια, καθώς οι καταναλωτές δεν μπαίνουν στα καταστήματα λόγω της οικονομικής δυσχέρειάς τους. Είναι ερημικοί, έχουν αδειάσει πολλά μαγαζιά, δεν δουλεύουν αυτό που έπρεπε να δουλεύουν οι άνθρωποι, έχει πέσει πολύ κινέζικο, οπότε ο άνθρωπος αφήνει το εμπόρευμα που παίρνει το ακριβό ή το πιο καλό ή το ποιοτικό για να βάλει το κινέζικό του στο μαγαζί. Και η δύναμη έχει μειωθεί, φτάνει ο μήνας στα μισά και βλέπεις ότι κατευθείαν ο κόσμος κάνει κοιλιά. Έχει πρόβλημα. Η κατανάλωση έχει πέσει, γιατί έχει πέσει και το εισόδημα του κάθε πολίτη. Οπότε αναγκαστικά έπεσε και η κατανάλωση της αγοράς. Τα καταστήματα τα οποία πολλούν ήδη διατροφής βλέπουν τους πελάτες τους μόνο το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Όλα τα μαγαζιά, τα περισσότερα, έχει και πολλά που είναι ξενίκες. Θα έχει φύγει ο κόσμος. Η αγορά, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλή αγορά της Μαρτίου, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ. Εκπτώσεις με προσφορές, προσπαθούμε να σταθούμε. Ο αγώνας είναι μεγάλος. Είναι τα πιο δύσκολα χρόνια που περνάει η αγορά στον εμπορικό κόσμο όσοι είναι. Ελπίζουμε να ορθοποδήσουμε και να σταθούμε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ποιότητα, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές πάνω απ' όλα. Για να έχουμε και λίγη δουλίτσα και εμείς να δουλεύουμε. Πόσο να μπορέσει να δημιουργήσει όταν σου κόβουν συντάξεις, σου κόβουν μισθούς, αυξήνουν τα πάντα από τρόφιμα, όλα τα λοιπά. Όλα ανεβαίνουν και οι μισθοί κατεβαίνουν. Οι πολυετείς καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών του μετρό έδωσαν ένα σημαντικό και καθοριστικό χτύπημα. Καθυστέρησε πάρα πολύ και μας ταλαιπώρησε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θέλουμε να τελειώνει και να ησυχάσουμε. Η οικονομική κρίση και το μετρό ήταν όλα μαζί πλήγμα. Κάποιοι καταστηματάρχες, οι οποίοι δεν αντέχουν πλέον, αναζητούν να εγκαταλείψουν το κεντρικό αυτό εμπορικό δρόμο. Όσοι αποφάσισαν να παραμείνουν, δηλώνουν ότι θα προσπαθήσουν να αντέξουν στις δύσκολες αυτές εποχές. Αυτά λοιπόν λένε οι ίδιοι οι καταστηματάρχες και αντιλαμβάνονται την κρίση ως κρίση διαρκείας. Δεν βλέπουν κάποια προοπτική. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν όπως είπαμε να δίνουν τον αγώνα τους. Θα δούμε τώρα στην Θεσσαλονίκη τι απαντάνε οι πολίτες όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και τις επιλογές τους, καθώς πλέον σε 2 μήνες περίπου από σήμερα θα κληθούν στις κάλπες. Πώς βλέπουν λοιπόν τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού? Ρωτήσαμε τους Θεσσαλονικείς να μας πούν με ποια κριτήρια θα επιλέξουν να ψηφίσουν δήμαρχο στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι απαντήσεις που πήραμε ποικίλουν, αλλά και έχουν και ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής του δημάρχου φαίνεται να είναι το ίδιο το πρόσωπο του δημάρχου και κατά πόσο αυτό εμπνέει εμπιστοσύνη. Θέλουν τον δήμαρχο τίμιο, κοντά στον πολίτη και στα προβλήματά του. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι μορφωμένος. Δεύτερον, να μην έχει ποινικό μητρό, να είναι χρήσιμο μέλος για την κοινωνία της πόλης μας και αυτά που θα πει να τα κάνει. Τι χρειάζεται να κάνει στην περιοχή που μένετε? Πρώτα απ' όλα ας αρχίσουμε το πολύ απλά. Το οδικό δίκτυο της πόλης είναι σε άθλια κατάσταση. Γεμάτο λακκούβες, τρύπες, αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν. Δεύτερον, επειδή είμαι πολύ αποτυχημένα με το ποδήλατο, ο ποδηλατόδρομος και η ράμπα για το ποδήλατο έχει διαλυθεί. Έχει διαλυθεί πλήρως. Τρίτον, να μπορέσει η πόλη να έχει μια σχετική ασφάλεια. Δηλαδή να μην γίνονται καταστροφές, να μην γίνονται, όταν γίνονται πορείες να μην θυμίζει η πόλη πολύ εμπόλεμη κατάσταση. Ο νέος δήμαρχος σε κάθε μεγάλη πόλη όπως και σε κάθε μικρότερη πρέπει να έχει την ευθύνη όλων των απλών καθημερινών πραγμάτων, από την καθαριότητα μέχρι το νερό που πίνουμε και φυσικά τα παιδιά για τους παιδικούς δημοτικούς σταθμούς. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη καταστροφές από φυσικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και από ανέμους, από αέριδες. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να έχει στην ευθύνη του ο κάθε δήμαρχος. Καθαριότητα, πρώτη θέμα. Εγώ πώς βλέπω δηλαδή. Άλλο εντάξει για μένα. Θα πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση περισσότερη, στην βέβαια. Γιατί κέντρο είναι και έρχονται ξένοι και βλέπουν. Είναι εντάξει να είναι σωστός, να είναι καθαρή η πόλη. Γενικά να είναι σωστός, να μην κλέβει. Δηλαδή, πώς να το πούμε δηλαδή, δεν μπορώ να πω διαφορετικά. Το κριτήριο σίγουρα είναι η προηγούμενη δουλειά την οποία έχει κάνει. Θα δω και θα αξιολογήσω τι έχει κάνει. Και από εκεί πέρα σίγουρα το πρόγραμμά του. Να δω αν το πρόγραμμα είναι πιστό σε αυτά που είπε πριν και το
το καινούργιο του πρόγραμμα, πόσο βοηθάει τον τόπο. Πολλοί είναι και αυτοί που σκέφτονται ακόμη αν θα ψηφίσουν στις εκλογές, κυρίως οι νέοι, οι οποίοι δηλώνουν απογοητευμένοι από την πολιτική γενικότερα. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να σταματήσουν να πεζοδρομούν το κέντρο, γιατί δεν θα έχουμε που να κυκλοφορήσουμε στο τέλος. Δεν μπορώ να μιλήσω για ηθικούς ανθρώπους πια στην πολιτική και γενικότερα στη χώρα μας, αλλά θεωρώ ότι ίσως να υπάρχει ελπίδα εάν είναι κάποιο νέο άτομο. Αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Γιατί βλέπουμε παραδείγματος χάρη στους δρόμους μας ότι είναι μέσα στις λακκούβες, παντού υπάρχουν μπάζα, δεν υπάρχει σωστό δίκτυο με τους δρόμους. Αυτό πιστεύω ότι... Το μόνο που χρειάζεται να είναι κάποιος σοβαρός και να πληρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το Δήμο, να είναι γρήγορος, αποτελεσματικός, να έχει μια άμεση επαφή με τον Δημότη του. Προτάσεις και ιδέες πολλές από τους πολίτες, που οι υποψήφοι για το Δημαρχιακό Θόκο σε όποιον Δήμο θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Αυτά λέει η Θεσσαλονίκη όσον αφορά τις υποψηφιότητες και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα δούμε όμως τι λέει και η Βέρεια. Πώς είναι η καθημερινότητα των πολιτών, σε τι αναφέρονται και ποια ζητήματα και πώς φυσικά τα ιεραρχούν ως προτεραιότητες για τον αυριανό δήμαρχο, την αυριανή διοίκηση του Δήμου. Πάρκινγκ. Δεν έχουμε πάρκινγκ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Ένα κεντρικό εδώ πέρα και περιφερειακά. Και πρέπει να βγεις έξω από την πόλη για να παρκάρεις ή να μην πάρεις καθόλου αυτοκίνητο. Σε γενικές γραμμές δεν επαρκούν. Αλλά και αυτοί οι χώροι στάθμευσης με τα ελεγχόμενα πάρκινγκ και λίγο περιφερειακά της πόλης νομίζω ότι λύνουν εν μέρη το πρόβλημα. Αλλά και εμείς να μάθουμε λίγο να περπατάμε. Και για γυρίστε γύρω-γύρω από τους κεντρικούς δρόμους και θα δείτε τις συνοικίες. Έτσι, θα δείτε πολλά. Έχουν ελλείψεις οι δήμοι. Η αλήθεια αυτή είναι. Εδώ τα βλέπεις καθαρά. Εδώ τα βλέπεις πολύ καθαρά. Άμα βγεις λίγο παρά έξω από την κεντρική οδό. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η καθαριότητα είναι αρκετά καλή και ο φωτισμός νομίζω. Ο Δήμος κάνει νομίζω ότι καλύτερο μπορεί. Και τώρα θα βάλουν και τα κολονάκια για να μην περνάνε καθόλου αυτοκίνητα και μηχανάκια μέσα στο μπάρες, αναφέρεστε στις μπάρες που έχουν εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθούν. Ναι, τώρα θα ενεργοποιηθούν και αυτές. Πάρα πολύ, γιατί όταν βγαίνουμε με τα παιδιά, με τα εγγονάκια μας, είναι κίνδυνος και από τα μηχανάκια και από τα αυτοκίνητα που μπαίνουν μέσα στο πεζόδρομο. Έχει κολυμπητήρια, έχει στίβο, έχει γήπεδο ποδοσφαίρου, έχει πάρκα. Η αγορά ευτυχώς βρίσκεται σε πεζόδρομο, οπότε. Και αυτό είναι ένα μέρος αναψυχής, οπότε έχει το κλειστό γυμναστήριο στο Φιλίππιο. Ευχαριστημένος δεν θα έλεγα ότι είμαι, αλλά... Γιατί? Δεν έχει υποδομές για την νεολαία. Ο καθένας έχει την δικιά του γνώμη. Εγώ είμαι φιλάθλος και οπαδός. Είσαι σε καταστάσεις, είσαι ικανοποιημένος για να προπονηθεί να αθληθεί ο κάτοικος της Βέρειας. Κοιτάξτε, υπάρχει το ΕΑΚ από ό,τι ξέρετε, το ΕΑΚ Βικέλας, το μακροχώρι, το οποίο έχει από όλες τις καταστάσεις και γυμναστήριο και το χώρο του στίβου που μπορούμε και να κάνουμε την άθλησή μας και να μπορέσουμε να αγωνιστούμε και να αγωνιζόμαστε κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Υπάρχουν χώροι, αν και νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα ο Δήμος, γιατί έχει αρκετό κόσμο ο οποίος θέλει να αθλείται και δεν μπορεί. Λόγω των δρόμων και των αυτοκινήτων, δεν υπάρχει κάποιος δρόμος συγκεκριμένος για να κάνει τις ασκήσεις που θέλει, τα πάρκα για να τρέξει, για τρέξιμο. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με το Μουσείο Σχολικής Ιστορίας που εγκαινιάστηκε στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών και καλεσμένους τον κύριο Κώστα Νίγδηλη που είναι ιστορικός και τον κύριο Δημήτρη Απατσίδη, ο πρόεδρος του Κέντρου Υπηρεσιών Νεάπολης Σικαιών, ενώ στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, Σάβα Χαλιαμπάλια. Όλα αυτά μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.